δεν μπορώ να μπω στη λογική της υποβάθμισης του διαλόγου λόγω του μέσου. Αυτό για μένα είναι ένα καθαρό εφεύρημα, προκειμένου να υποστηρίξουμε μια άποψη η οποία εκ των πραγμάτων από τη στιγμή την οποία έχουμε μια συγκεκριμένη εγκύκλιο. Ένα συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο το οποίο λέει τα εξής. Εν μέσω πανδημίας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει στη διακριτική του ευχέρεια πλέον, δεν είχε μέχρι σήμερα, πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 4 τρόπους συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Τον διαζώσεις, την τηλεδιάσκεψη, το μεικτό και την διαπεριφορά συνεδρίου. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα των θεμάτων, ανάλογα με την πρακτική ανάγκη των θεμάτων, όπως είπαμε προηγουμένως στις ψηφοφορίες, και ανάλογα, εν πάση περιπτώσει, με την κάθε φορά εξέλιξη και της πανδημίας, για το επόμενο διάστημα του 1, 2, 3, 4 μηνών, όσο θα διαρκέσουν τα μέτρα αυτά, και εύχομαι να διαρκέσουν όσο γίνεται λιγότερο, να εξακολουθεί να έχει, και δεν μπορούμε να το δεσμεύσουμε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προς κάποια κατεύθυνση, και φυσικά με τη δυνατότητα και την προσωπικότητα που τον διακρίνει να εξετάσει και να κάνει χρήση είτε και τις διαζώσεις στην Παπαχαραλάμπιο αίθουσα, όπως για παράδειγμα στην εκλογή των νομικών προσώπων ή των υπόλοιπων οργάνων του Δήμου ή στον απολογισμό ή και σε κάποιες άλλες συνεδριάσεις, ή και το μεικτό σύστημα με χρήση της υπάρχουσας αίθουσας, επαναλαμβάνω, της υπάρχουσας. Το θεωρώ αδιανόητο να πάμε να νοικιάσουμε για λίγο χρονικό διάστημα καινούργια αίθουσα που να πληρεί τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις σήμερα, οι οποίες αύριο μπορεί να αλλάξουν, με το μεικτό σύστημα, με τη συνεργασία των υπεκεφαλής, ορίζοντας τον απαραίτητο αριθμό από κάθε παράταξη, ώστε να υπάρχει φυσική παρουσία στον αριθμό που προβλέπεται και απαιτείται στον χώρο και οι υπόλοιποι να παρακολουθούν και να συμμετέχουν μέσω του μεικτού συστήματος, μέσω δηλαδή των ηλεκτρονικών μέσων.